Coach, μια φιλική νίκη με πιστική εμφάνιση κόντρα στον Μακεδονικό σήμερα για την ομάδα μας. Θέλω ένα σχόλιο για την αναμέτρηση. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι προετοιμασίας. Το τελευταίο μας ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα. Το πιο σημαντικό είναι ότι δοκιμάσαμε ένα καινούριο σχηματισμό έτσι στο πρώτο ημίχρονο. Παρόλο που το δουλέψαμε τρεις προπονητικές μονάδες, πήγε αρκετά καλά. Σίγουρα μια αξιόλογη ομάδα, ο Μακεδονικός πολύ καλή, μας έβαλε αρκετούς προβληματισμούς. Η αλήθεια είναι όμως ότι έμεινα ευχαριστημένος κυρίως από τη διάθεση των παιδιών σε κάτι καινούριο που έχουμε δοκιμάσει, από την αγωνιστικότητά τους και από τη θέληση που βγάλαν για την νίκη. Είδαμε την ομάδα να παίζει σε υψηλό τέμπο, είδαμε την ομάδα να βγαίνει πρώτη στην μπάλα. Θέλω να μου πεις κατά πόσο θεωρείς ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη σε μια εβδομάδα που θα κληθεί για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της κόντρα στην Δόξα Βόλακα για το κύπελο Ελλάδος. Σίγουρα ο στόχος μας είναι αυτός. Ο στόχος μας είναι στις επίσημες υποχρεώσεις να είμαστε έτοιμοι. Είναι μια περίοδο προετοιμασίας, όλα τα παιδιά είναι κουρασμένα. Προσπαθούμε λίγο να ανεβάσουμε τον χρόνο συμμετοχής για να έχουν περισσότερο αγωνιστικό ρυθμό. Όμως νομίζω ότι η γενική αξιολόγηση είναι ότι η ομάδα προσπαθεί πάρα πολύ. Και είναι αυτό που είπαμε, ότι ο κόσμος που θα έρχεται θα βλέπει μια ομάδα που θα προσπαθεί. Μπορεί κάποιες φορές να μην έχουμε τόσο ποιοτικό ποδόσφαιρο, αλλά θα ξέρει ότι τα παιδιά θα παίζουν 100% για την ομάδα. Φτάνουμε στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Περιμένουμε κάτι ακόμα όσον αφορά τις προσταφαιρέσεις στο ρόστερ. Εντάξει, βλέπουμε ότι η ομάδα μας ενισχύεται. Βλέπουμε ότι έρχονται παιδιά με ποιότητα, με εμπειρία. Έχουμε 1-2 ακόμα μεταγραφικές κινήσεις να κάνουμε. Ξέρουμε το που τους θέλουμε. Και θεωρώ ότι στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ολοκληρώσει το ρόστερ. Και ένα σχόλιο για τον κόσμο της ομάδας που βλέπουμε ότι σιγά σιγά γεμίζει τις εξέδρες. Σήμερα ήταν αρκετός εδώ στο ενωσιακό γήπεδο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Έχω πει ότι επειδή η καθημερινότητά μου είναι στην Καβάλα, βλέπω την πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση που έχει η προσπάθειά μας. Και αυτό λέω στα παιδιά, ότι θα πρέπει κάθε φορά, έστω και φιλικό, σε προπόνηση, σε οτιδήποτε αγωνιστικό έχουμε, να το δείχνουμε ότι τιμούμε αυτούς που μας στηρίζουν. Ευχαριστώ πολύ, coach. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, coach, μια φιλική ήττα εδώ για την ομάδα σου κόντρα στην Καβάλα. Θέλω ένα σχόλιο για την αναμέτρηση. Ξεκινήσαμε στο πρώτο ημίχρονο, καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου είχαμε την υπεροχή, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Δημιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες, okay. Δεν απειληθήκαμε καθόλου. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπήκαμε στα πρώτα 2-3 λεπτά. Βρεθήκαμε πίσω στο σκόρ και στο 2-0. Ξανά είχαμε υπεροχή, δεν είχαμε ευκαιρίες. Οπότε είναι μια πολύ καλή διαδικασία για να δούμε τι κάνουμε σωστά, τι δεν κάνουμε σωστά, τι πρέπει να βελτιώσουμε, να εξελίξουμε. Και νομίζω ότι τα παιχνίδια, τα φιλικά, μας δίνουν τη δυνατότητα να κοιτάμε τι πρέπει να έχουμε ως ομάδα για να γινόμαστε καλύτεροι. Όσον αφορά τις ομάδες Super League 2, τα φιλικά φτάνουν στο τέλος τους, καθώς έρχονται οι επίσημες υποχρεώσεις με το κύπελο Ελλάδος. Πόσο έτοιμος είναι ο Μακεδονικός για το πρώτο του παιχνίδι την επόμενη Κυριακή? Έχουμε ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι την Κυριακή. Θα αρχίσει σιγά σιγά η ομάδα να το φρεσκάρισμα, ώστε στο μάτς στην Ορεστιάδα να είμαστε όπως πρέπει. Και όσον αφορά το φετινό πρωτάθλημα της Super League 2, πέρσι ο Μακεδονικός έκανε μια εξαιρετική πορεία. Μπήκε στα play-off, τερμάτισε μέσα στις πρώτες θέσεις. Ποιος είναι ο στόχος για φέτος? Ο στόχος είναι να είμαστε καλύτερα από ό,τι πέρσι. Σίγουρα θα χρειαστούμε χρόνο, γιατί έχουν φύγει αρκετοί ποδοσφαιριστές. Αλλά είμαι πολύ αισιόδοξος και με τον τρόπο που δουλεύουμε, αλλά και με την ποιότητα των παικτών, να εξελιχθούμε ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ, coach. Λοιπόν, μια φιλική νίκη για την ομάδα της Καβάλας κόντρα στο Μακεδονικό, μια ομάδα που θα τη συναντήσει και στο πρωτάθλημα της Super League 2. Θέλω ένα σχόλιο για την σημερινή αναμέτρηση. Εντάξει, για μας ήταν ένα μάτς το οποίο θέλαμε να δούμε τις δυνάμεις μας. Δουλεύουμε εδώ και ένα μήνα πολύ σκληρά με τον προπονητή μας και γενικά με τους γυμναστές. Κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Ήταν το φιλικό που, όπως λέτε και εσείς, θα αντιμετωπίζαμε μια ομάδα της κατηγορίας μας. Το θετικό είναι ότι σε αυτή την ομάδα υπάρχει ένας κορμός, υπάρχει μια ομοιογένεια η οποία υπάρχει από πέρσι, σε μια πολύ καλή χρονιά. Έχουν έρθει κάποια παιδιά τα οποία μας βοηθάνε πολύ σε άλλες ταχύτητες, σε πιο δύσκολο πρωτάθλημα, με καλύτερους ποδοσφαιριστές, επαγγελματικό πρωτάθλημα πλέον. Αλλά από εκεί πέρα εμείς δείχνουμε ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα. Δείχνουμε ότι και πέρσι αλλά και φέτος έχουμε μια ομάδα η οποία είναι σταθερή στην απόδοσή της. Ξέρει να δουλεύει μέσα στο γήπεδο και με τον κύριο προπονητή δουλεύουμε και πάλι σε κάποια κομμάτια τα οποία αυτός θέλει και προσπαθούμε και εμείς να δίνουμε το 100% για να είναι ευχαριστημένος και αυτός και εμείς την ώρα του παιχνιδιού.
Ένα φιλικό ακόμα σε λιγότερο από 48 ώρες, κόντρα στον Νέστο, μια ομάδα με την οποία κόντραρε η Καβάλα πέρσι τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Βέβαια, στο τέλος η Καβάλα κατάφερε να ξεφύγει κατά πολύ. Και στη συνέχεια έρχεται το κύπελλο Ελλάδος. Θέλω να μου πεις τους στόχους της ομάδας όσον αφορά το συγκεκριμένο θεσμό. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές ζουν για να υπάρχουν παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε πάλι το Σάββατο να παίξουμε ένα φιλικό δυνατό, μια καλή ομάδα. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι την επόμενη Κυριακή, γιατί το κύπελλο μας ενδιαφέρει. Είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι πρώτο επίσημο παιχνίδι. Και όταν πας πάντα σε ένα προς το πρώτο επίσημο παιχνίδι, όποιος και είναι αντίπαλος, κρύβει παγίδες στο κύπελλο. Προφανώς και κρύβει παγίδες, αλλά εμείς πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε καβάλα. Πρέπει κάθε παιχνίδι να δείξουμε ότι είμαστε καβάλα. Εγώ τουλάχιστον αυτό έχω μάθει από πέρσι, ότι την ώρα που πάτησα το πόδι μου σε αυτή την ομάδα, νιώθω πάρα πολύ περήφανος που είμαι σε αυτή την ομάδα και νιώθω πάρα πολύ περήφανος που αντιπροσωπεύω αυτή την πόλη. Και θέλω στο κλείσιμο και ένα μήνυμα για τον κόσμο εν ώψη της νέας σεζόν και στη Super League 2 αλλά και στο κύπελλο Ελλάδος. Εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμος είναι σίγουρο ότι τον θέλουμε κοντά μας. Πέρσι είχε και αυτό στα δίκια του, okay, είναι μια μεγάλη ομάδα, είναι μια μεγάλη πόλη, την έχει συνηθίσει κάπου διαφορετικά. Έχει κατά ένα μεγάλο ποσοστό για αυτό το δίκαιο, αλλά φέτος νομίζω ότι είναι σίγουρα πολύ θεμητό να είναι δίπλα μας και το ζητάμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.